Μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, με κύρια χαρακτηριστικά τη διαρροή καταθέσεων και τη μειωμένη εμπιστοσύνη του κοινού προς το τραπεζικό σύστημα, η Εθνική Τράπεζα απάντησε με το Premium Banking. Ένα νέο μοντέλο διανομής και εξυπηρέτησης που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για τους πελάτες που διαθέτουν όχι μόνο σημαντικά κεφάλαια προς διαχείριση, αλλά και ιδιαίτερα δημογραφικά και συναλλακτικά χαρακτηριστικά. Καλώς ήρθατε στο πρώτο κατάστημα Premium Banking της Εθνικής Τράπεζας. Η σύλληψη της ιδέας και ο σχεδιασμός του μοντέλου Premium Banking της Εθνικής Τράπεζας δεν στηρίχθηκε στη λέξη εξέλιξη, αλλά στη λέξη επανάσταση. Για το λόγο αυτό, μελετήθηκαν προσεκτικά οι προοπτικές του τραπεζικού κλάδου τα επόμενα χρόνια, οι εξελισσόμενες προσδοκίες των πελατών, οι επικείμενες κανονιστικές και θεσμικές απαιτήσεις, οι τάσεις και εξελίξεις στην τεχνολογία, οι εξελίξεις στη δημογραφία και τέλος η εμφάνιση νέων και κυρίως μη τραπεζικών ανταγωνιστών. Η στρατηγική μάρκετινγκ του νέου μοντέλου διανομής περιελάμβανε δημιουργία δικτύου καταστημάτων υψηλού επίπεδου αισθητικής με προηγμένες τεχνολογικές υποδομές και ξεχωριστό branding, διαφοροποιημένη παροχή τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, κομμένη και ραμμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες και επιθυμίες του καθενός, προσωποποιημένη εξυπηρέτηση μέσω των Relationship Managers, χρήση νέων και καινοτόμων τεχνολογιών, συνολική τραπεζική εμπειρία. Η τοποθέτηση του Premium Banking στην αγορά έγινε το Σεπτέμβριο του 2014 και βασίστηκε σε 4 αρχές. Αξιοπιστία, καινοτομία, ευελιξία, τέλειο αποτέλεσμα. Τα επιχειρηματικά αποτελέσματα του νέου μοντέλου διανομής, παρά το μικρό διάστημα λειτουργίας του, ήταν εντυπωσιακά. Συγκεκριμένα, επιτεύχθηκε συγκράτηση κεφαλαίων υποδιαχείριση κατά 98%. Σημειώθηκε υπέρβαση στόχου προσέλκυσης νέων πελατών κατά 5% και κατά 12% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Η αύξηση των τραπεζικών εσόδων ξεπέρασε κατά 11% τον αρχικό στόχο και κατά 24% τα έσοδα του προηγούμενου χρόνου. Τέλος, επιτεύχθηκε αύξηση του δίκτυ cross-selling σε ποσοστά που σε κάποιες κατηγορίες προϊόντων ξεπέρασαν και το 100%.